Στο Κάιρο βρίσκεται ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο επίσημη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Αμέσω μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου του Αλσίση στο Προεδρικό Μέγαρο στο Κάιρο, οι δύο ηγέτε προχώρησαν σε κοινέ δηλώσει. Παίρνοντα το λόγο, ο κ. Μητσοτάκη ευχαρίστησε τον πρόεδρο Αλσίση για την υποδοχή και τι γόνιμε συνομιλίε που είχαν κατά την τρίτη επίσκεψή του στην Αίγυπτο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών ενισχύονται και στο παρόν, καθώς υπηρετούν κοινέ αρχές για τη Μεσόγειο ως θάλασσα που δεν θα χωρίζει, αλλά θα ενώνει με όρους ισότιμης κυριαρχίας και αμοιβαίου σεβασμού. Κοινή είναι η στόχη, είπε ο κ. Μητσοτάκη, με πρώτο την αποφυγή νέων εντάσεων στη γειτονιά μα. Ο κ. Μητσοτάκη αναφέρθηκε στη Συμφωνία Ελλάδα-Αιγύπτου, που ελπίζει ότι σύντομα θα βρει την επέκτασή τη στα υπόλοιπα νερά μα. Εκτενή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργό και στο Κυπριακό και τι κινήσει τη Τουρκία που υπονομεύουν την επίλυση Κυπριακού. Συζητήσαμε και τι εξελίξει στη Λιβύη, είπε και πρόσθεσε πω οι θέσει μα ταυτίζονται απόλυτα. Υποστηρίζουμε την ειρήνη, απαραίτητη προπόθεση για την οποία είναι η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων για να αποφασίσει τελικά ο λαό τη. Η Αίγυπτος σημεριζεται την ενόχληση της Ελλάδας για τη μη συμμετοχή τη μεθαύριο στη διάσκεψη. Ο Πρωθυπουργό αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο υπάρχουν βαθιέ φιλικέ σχέσει και οι πρώτε επαφέ των δύο λαών έγιναν πριν από 3.000 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πείκνωσαν η συνεργασία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, είτε διμερεί είτε πολυμαρεί μαζί και με την Κύπρο. Τόνισε νωρίτερα στι δηλώσει του ο πρόεδρο τη Αιγύπτου, Αμπτελ Φατάχαλ Σίση. Εξετάσαμε με τον κύριο Μητσοτάκη σειρά πτυχών τη σχέση μα από τι οικονομικέ ανταλλαγέ έως την τουριστική συνεργασία. Ανταλλάξαμε απόψει και για τι περιφερειακέ εξελίξει. Τόνισα την ανάγκη σεβασμού του διεθνού δικαίου και τη αρχή τη μη επέμβαση στι εσωτερικέ υποθέσει των κρατών στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισα την ανάγκη ενίσχυση του τριμερού μηχανισμού ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Για το Παλαιστινιακό ζήτημα αναφέρθηκα στην Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για ανοικοδόμηση της Γάζας. Για τη Λιβύη τόνισα την ανάγκη για διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στα τέλη του έτους και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Fattah el-Sisi. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.